Φιλαράκια, φιλαράκια, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο με κατασκευές. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε μαζί παρέα μία ψισταριά από ένα μεγάλο μπόιλερ. Θέλω να σας δείξω κάτι. Είναι ο ένας τρόπος ψισταριά που θα φτιάξουμε και ο δεύτερος τρόπος που έχουμε φτιάξει ψισταριά με αυτό το boiler θα σας το δείξω τώρα, δείτε. Με αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν boiler που σας έδειξα, μπορείτε να φτιάξετε μία ψισταριά, είτε με αυτό, είτε έτσι. Θέλω να δείτε λίγο, είτε έτσι. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί ο ήλιος πάνω και δεν φαίνεται καλά. Λοιπόν, είτε έτσι, να ανοίγει προς τα πάνω. Έτσι. Είτε αυτό το στυλ ψισταριά με πόδια, είτε αυτό που θα φτιάξουμε εμείς τώρα. Αυτό λοιπόν που θα φτιάξουμε εμείς τώρα, καταρχήν είναι τα ίδια boiler. Το ίδιο μέγεθος, τα ίδια boiler. Αυτό που θα φτιάξουμε εμείς τώρα θα είναι διπλό. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσουμε τον πάτο για ψισταριά με πόδια. Επίσης, με λίγα λόγια, θα μπορούμε να ψήσουμε, αν θέλουμε, μπριζόλα, λουκάνικα, ό,τι γουστάρουμε σε σκάρα. Επίσης, θα μπορούμε να μαγειρεύουμε και με σκάλι. Έτσι. Θα φτιάξουμε δηλαδή 2-1. Πάμε να τοποθετήσω την κάμερα. Ναι, θα φτιάξουμε λοιπόν 2-1. Τοποθετώ την κάμερα. Αυτός εδώ θα είναι ο πάτος της ψισταριάς. Αυτός εδώ. Και θα βάλουμε και από πάνω να μπαίνει κούμποτο, άλλο ένα για να μπαίνει το τσκάλι πάνω. Να τονίσω στο σημείο αυτό ότι αυτά θα είναι ανεξάρτητα. Αν θες λοιπόν, αν θες δηλαδή αυτό εδώ το βγάλεις και ψήνεις μόνο μπριζόλα, αν θέλεις βάνισε το από πάνω και το κάνεις σαν παραστιά, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη. Έτσι. Πάμε να δούμε. Ξεκινάμε. The world. Να πούμε λίγα πράγματα το πώς θα το κόψουμε. Αυτό εδώ, τον πάτο θα τον κόψουμε από τη γραμμή αυτή, να φύγει ο πάτος, να τον χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ για τον πάτο της ψισταριάς. Εδώ από κάτω θα βάλουμε 3 πόδια, το οποίο θα στέκεται κάτω. Εδώ λοιπόν είναι περίπου 5 πόντους, γύρω στα 7 πόντους τέλος πάντων από τον πάτο, γιατί κάνει και μια κούρμπα. Έτσι. Και το πάνω μέρος, το βλέπετε, το πάνω μέρος το κόβουμε πάλι από εδώ και αν θέλουμε να ψήσουμε, να βράσουμε κάτι σε ένα σκάλι, θα κουμπώνουμε αυτό στο κάτω μέρος, θα βάζουμε ξύλα με μια υποδοχή που θα αφήνουμε από εδώ, εδώ πάνω θα κάνουμε ένα στρογγυλό που θα βάζουμε το σκάλι ή να ψήνουμε ό,τι γουστάρουμε τέλος πάντων, μια υποδοχή και θα βγαίνει φωτιά και πίσω μια τρύπα το οποίο θα βγαίνει ο καπνός. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, και αφού κοπεί η ψισταριά, αφού κοπεί το boiler και γίνει κάπως έτσι, δηλαδή κόβουμε τη μία μεριά από την κάτω μεριά και την πάνω μεριά από την άλλη μεριά του boiler, αυτό βασικά δεν θα μας χρησιμοποιήσει, δεν θα το χρειαστούμε πιστεύω αυτή τη στιγμή. Θα φτιάξουμε, δεν πετάμε τίποτα, είπαμε στο κανάλι, δεν πετάμε τίποτα στο κανάλι, στις κατασκευές εμείς δεν πετάμε τίποτα. Λοιπόν, αυτό θα το χρειαστούμε σε κάποια άλλη κατασκευή. Εδώ είναι το μέρος του boiler το οποίο είναι η αντίσταση. Η αντίσταση θα κοπεί. Θα κοπεί και θα τη βγάλουμε. Προσοχή, δεν την ξεβιδώνουμε να βγάλουμε την αντίσταση, να την ξεβιδώσουμε, την κόβουμε. Αν την ξεβιδώσουμε θα δημιουργήσουμε τρύπα. Δεν το θέλουμε. Ξεβιδώνουμε λοιπόν την αντίσταση και έχουμε ένα καπάκι, μία λεκάνη, έτσι μία λεκάνη του boiler, συν άλλη μία λεκάνη το κάτω μέρος. Αυτό που σκέφτομαι να κάνω, θα δω αν το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω, μπορεί να τα αφήσω δύο ψισταριές, να μην κάνω μία, είναι αυτό εδώ. Ξαναλέω, θα δω αν το κάνω, έτσι. Πάμε να δούμε. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε, είναι αυτό εδώ,
να το βάλουμε αυτό εδώ, να το βάλουμε σαν πάτο με τρία πόδια να στέκει, γύρω στο μισό μέτρο το πόδι να είναι ύψος, και σκέφτομαι, θα δω αν το κάνω, μπορεί να μην το κάνω, να βάλω αυτό εδώ, το άλλο, να μπει από πάνω. Θέλω να δείτε λίγο, να κουμπώνει βέβαια, έτσι, να μπει από πάνω αυτό. Κοιτάξτε πόσο ύψος έχει, βλέπετε, να μπει από πάνω λοιπόν αυτό, και εδώ γύρω γύρω να κάνω μία τρύπα, το οποίο να μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα τσουκάλι επάνω, για να μπορούμε να μαγειρέψουμε, και βγάζοντας αυτό να μπορούμε να ψήσουμε σαν ψησταριά αυτό, σαν για να ψήνουμε με το τσουκάλι κάτι με αυτό. Η τρύπα τώρα, η πόρτα η οποία θα βάζουμε τα ξύλα, σκέφτομαι να την κάνω στο πάνω μέρος, ώστε όταν χρησιμοποιήσουμε την κάτω ψησταριά, όταν χρησιμοποιήσουμε την κάτω ψησταριά, να μην υπάρχει τρύπα. Αυτό σας το λέω εσάς που θέλετε να κάνετε μια κατασκευή σαν αυτή που σας λέω. Υπάρχει όμως, σας λέω, μια περίπτωση να κάνω δύο ψησταριές. Απλά σας δείχνω σε εσάς που θέλετε να το κάνετε κάπως έτσι, το πώς ακριβώς το σκέφτομαι. Λοιπόν, έχουμε τον πάτο που σας έδειξα, έχουμε και την πάνω μεριά, το οποίο θα το κόψουμε εδώ κυκλικά, να, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα τσουκάλι απάνω για να ψήνουμε κάτι. Την τρύπα όμως που θα βάζουμε ξύλα, εσείς που θέλετε να κάνετε τη συγκεκριμένη κατασκευή όπως σας τη λέω, θα τη βάλετε εδώ την τρύπα, ώστε εδώ θα βάλετε τα ξύλα μέσα. Έτσι, τα ξύλα θα μπαίνουν από εδώ, ώστε να μπορείτε να μαγειρεύετε. Πάμε, συνεχίζουμε με ηλεκτροκόλληση, συνεχίζουμε να φτιάχνουμε και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Μπορεί να καταλήξουμε σε δύο ψησταριές. Πάμε. Και στο σημείο αυτό, φίλοι μου, πάμε να κολλήσουμε τα πόδια, τα οποία τα έχουμε κόψει περίπου μισό μέτρο. Έτσι, έχουμε κόψει τρία πόδια. Το ένα είναι ίσια, το άλλο είναι λίγο στραβά, δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Τα οποία θα κολλήσουμε κάτω από την ψησταριά μας. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι στον πάτο της ψησταριάς θα κάνετε τρεις τρύπες, τέσσερις, πέντε, όσες θέλετε, ώστε το χειμώνα, αν μπει νερό, να μην σαπίσει εσωτερικά. Το νερό πρέπει να φεύγει. Τρεις τρύπες από εδώ να κάνετε για να φεύγει το νερό. Ανοίγουμε την ηλεκτροκόλληση και κολλάμε. Να δούμε τώρα πώς θα το... Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς το κολλάμε. 15. Μάσκα ήθελε τώρα, αλλά δεν έχω. Δεν κρατάω μάλλον μαζί μου τώρα, δεν πειράζει. Το πολύ πολύ θα τη βγάλουμε πατάτες το βράδυ. Εσείς που δεν είστε έμπειροι, γιατί έχω κολλήσει αρκετές φορές, όταν κάνετε ηλεκτροκόλληση, με το που ακουμπάτε το ηλεκτρόδιο, κοιτάζετε αλλού ή δεν κλείνετε τα μάτια σας. Εγώ έχω συνηθίσει πλέον και κάνω αυτό, δηλαδή με το που ακουμπάω το ηλεκτρόδιο δεν βλέπω εκεί, οπότε μην έχει πρόβλημα. Βλέπω αλλού. Αν δεν έχω, καλύτερα βέβαια να έχουμε τα απαραίτητα για την κόλλησή μας, θα τα κολλάμε. Λοιπόν, έχουμε το ένα πόδι, πάμε να κολλήσουμε και το δεύτερο πόδι. Δεύτερο πόδι εδώ. Εδώ είμαστε. Να προσέχετε τα μπερ, σε πόσα μπερ θα είναι, ώστε να κολλάει. Και ρίξτε μια ματιά με τον τρόπο που κολλάνε με την ηλεκτροκόλληση, στη γωνία που έχει. Να μην κολλάτε μόνο στην ψησταριά, να κολλάει και η... Τι είναι εδώ. Να κολλάει και η σωλήνα. Πάμε και το τρίτο πόδι μας. Να τοποθετήσουμε το τρίτο πόδι, λόγω του ότι είναι ο λίγο στραβό, θα το τοποθετήσω στραβά κι εγώ. Άντε.
Οκ. Okay. Και αφού κολλήσουμε λοιπόν την ψεσταριά μας και είναι έτοιμη, να τη δούμε λίγο πως είναι από κάτω, έχει τρία πόδια. Είπα μην περιμένουμε πολλά και πράγματα να φτιάχνουμε έτσι επιστημονικά, έτσι. Να είναι ίσια τα πόδια, αρκεί να στέκει, μια χαρά είναι. Έτσι. Αφού κολλήσουμε λοιπόν την ψεσταριά μας, έχουμε κάνει τρεις τρύπες μέσα, ώστε να φεύγει το νερό, ώστε να μην σαπίζει, να μην υπάρχει περίπτωση να σαπίσει. Και αυτό που σκεφτόμουν λοιπόν, που σας έλεγα και προηγουμένως να κάνουμε, εδώ καταρχήν μπορούμε άνετα να βάλουμε την ψεσταριά μας, βάζουμε δύο σίδερα. Δεν τα κολλάω γιατί θα δω. Βάζουμε άνετα την ψεσταριά μας εδώ, για να ψήσουμε κάτι, τα κάρβουνα μέσα. Αυτό που σας έλεγα λοιπόν, είναι η πάνω μεριά του boiler, αυτή εδώ, να μπορούσαμε να την τοποθετήσουμε εδώ. Βλέπετε. Να κάνετε μία τρύπα εδώ, ώστε να βάνετε τα ξύλα μέσα, και εδώ μία τρύπα, ώστε να μπορούμε να βάλουμε το τσουκάλι επάνω για να μαγειρεύουμε. Δηλαδή να είναι και ψεσταριά, αλλά και ένα σύστημα τέλος πάντων να μαγειρεύεις. Στην εξοχή μιλάμε πάντα, που δεν έχουμε τις δυνατότητες του ρεύματος, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάλι. Εμείς θα το παρατήσουμε τώρα, θα το αφήσουμε πιθανόν αυτό, θα το αφήσουμε να φτιάξουμε άλλη ψεσταριά με αυτό. Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάτι, γιατί είναι κρίμα. Θα κάνουμε άλλη μια ψεσταριά. Οπότε φίλοι μου, η ψεσταριά είναι έτοιμη, βάζουμε άνετα επάνω το... λοιπόν, και με λίγο κόπο και με ένα παλιό boiler έχουμε φτιάξει μία ψεσταριά, μάλλον δύο ψεσταριές. Σας έδειξα τον τρόπο που εσείς μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε, το πάνω ένα τσικάλι για να μαγειρεύετε. Φτιάχνουμε λοιπόν δύο ψεσταριές, άνετα βάζετε ψεστιέραπα επάνω το σύστημα αυτό. Χωρίς να ανοίξει, πατάει δηλαδή άνετα, οπότε δεν χρειάζεται καν να βάλουμε σίδερα. Βάζουμε κάρβουνα και αυτό επάνω και ψήνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι να το δούμε λίγο από μακριά. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να το βάψετε εξωτερικά με πλαστικό χρώμα που βάφουν τους τοίχους, που να είναι πιο όμορφο. Εγώ δεν το βάφω, γιατί προς το παρόν δεν έχω να το βάψω. Το αφήνω έτσι, δείτε λίγο. Όχι λαδομπογιά γιατί θα μυρίσει, έτσι. Δεν βάφεται με λαδομπογιά, βάφεται με πλαστικό χρώμα και τα πόδια και γίνεται ένα πολύ όμορφο, μια όμορφη ψεσταρία. Δείτε το πως την έκανα. Έτσι. Λοιπόν, φίλοι μου, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Ανανεώνουμε το ραντεβού σε κάποιο άλλο βίντεο. Να είστε καλά. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.